Δύσκολο έργο είχε σήμερα η ομάδα K17 του Όφη απέναντι στον Ολυμπιακό σε αναμέτρηση που έγινε στην Ελιά και ήταν εξαναβολής για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League. Ο Όφη ήταν πάρα πολύ καλός στο πρώτο ημίχρονο και προηγήθηκε με 2-1, αλλά οι Ερυθρόλευκοι ήταν αυτοί που κυριάρχησαν στην επανάληψη και επικράτησαν με σκορ 2-5. Στο 8ο λεπτό από παλιά του Βασιλάκη, ο Χαλκιαδάκης ήταν αυτός που έκανε το 1-0, ενώ στο 10 έχασε τεράστια ευκαιρία ο Φωτιάδης για δεύτερο γκολ. Ο Ολυμπιακός αντέδρασε και είχε στο 12 μία διπλή ευκαιρία με Λιάτσο και Σιρμή, με τον Μακατουνάκη με ισάριθμες αποκρούσεις να κρατά το 1-0, για να φτάσουμε στο 25 όταν ο Κίτσος μπήκε στην περιοχή από αριστερά και πάσερε στον Σιρμή, με το επιθετικό του Ολυμπιακού να ισοφαρίζει 1-1. Στο 36ο λεπτό ο Λέλεκας εκτέλεσε φάουλ, η μπάλα κόντραρε στο τείχος και έφτασε στον Φωτιάδη, με τον επιθετικό του Όφη να σκοράρει και να δίνει εκ νέου προβάδισμα στην ομάδα του με 2-1. Σκορ που παρέμεινε στα πρώτα 45 λεπτά παρά τις ευκαιρίες που είχε ο Ολυμπιακός με τον Λιάτσο. Στην επανάληψη οι Ερυθρόλευκοι έφτασαν γρήγορα στην ισοφάριση 2-2 με σκόρερ τον Σταμούλη με κοντινή προβολή, και στη συνέχεια η K17 του Όφη δεν άντεξε στην πίεση. Στο 55, μετά από ενέργεια του Λιοφάγου, ο Σιρμής με κοντινό σουτ έδωσε για πρώτη φορά στο μάτς προβάδισμα με 2-3 στον Ολυμπιακό. Με τον Χρήστου στο 70 έγινε το 2-4. Στο 77 ο Φωτιάδης έχασε την ευκαιρία να ξαναβάλει τον Όφη στο παιχνίδι, με τον Γιαλεδάκη να διώχνει την μπάλα πριν περάσει τη γραμμή, για να έρθει στο 85 να ολοκληρώσει μια αντεπίθεση ο Χρονακόπουλος για το τελικό 2-5. Στην αρχή ξέραμε ότι ο Ολυμπιακός θα μας πιέσει ψηλά. Το είχαμε κάνει και προπόνηση πώς να αντιμετωπίσουμε. Δυστυχώς πιστεύω ότι κράτησε μόνο για ένα ημίχρονο. Μετά δεχτήκαμε πολλά λάθη στο ένας εναντίον ενός και στο κέντρο, και αυτό πρέπει να διορθώσουμε πάνω απ' όλα. Αυτό είναι που κρατάμε πιο σημαντικό από εδώ πέρα. Το Σάββατο έχουμε ξανά αγώνα με τον Ατρόμητο. Ελπίζω να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Πρώτος γύρος τελείωσε, πάμε στο δεύτερο. Τέσσερις είναι, έχουμε πράγματα να δώσουμε ακόμα. Πρέπει να δώσουμε διάρκεια. Αν το είδατε, το πρώτο ημίχρονο ήμασταν πολύ τόπατε κιόλας. Μετά έπεσε. Θέλουμε διάρκεια αυτό το παιχνίδι, να προσπαθήσουμε να το βγάλουμε αυτό με τρεξίματα. Εντάξει, είναι σίγουρα πολύ ποιοτική παίκτες οι άλλοι, αλλά θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό, μέρα με τη μέρα.